Καλημερίζω το Δημήτρη Βρύσαλη. Χρόνια πολλά. Πολλά και σε εσάς και στους ακροατές σας, κύριε Μπουγεράκη. Τώρα εγώ για το νερό σας κάλεσα. Αυτά τα οποία εσείς υποστηρίζετε και λέτε ως λαϊκή συσπήρωση και στην περιφέρεια Κρήτης, αλλά τον αγιάσεις δεν μπορείς και από το χώρο της υγείας, διότι έβλεπα τόσο αυτή τη δήλωσή σας αναφορικά με τις μετακινήσεις των ακτινολόγων, αυτά τα οποία γίνονται ή εξακολουθούν να γίνονται στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, προβλήματα στατικής επάρκειας, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και λέβητες χωρίς να υπάρχουν οι αρμόδιοι, η ορθοπαιδική κλινική η οποία στενάζει κάθε μέρα και κάτι άλλο. Και την ίδια ώρα έβλεπα, διάβαζα από το Έθνος σήμερα το νέο ΕΣΥ, το οποίο αναμένεται να φέρει μετά τις ευρωεκλογές ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος θα επανεκτιμήσει το ιατρικό προσωπικό που διαθέτουν οι δημόσιες μονάδες υγείας σε όλη τη χώρα, ώστε στη συνέχεια να επανεσχεδιάσει όλο τον υγειονομικό χάρτη, αλλά κυρίως για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ώστε να προκύψουν μονάδες υγείας, όπως λέει η ανατιχώρα, οι οποίες θα καλύπτουν τις τοπικές ανάγκες του πληθυσμού και στα βασικά κριτήρια. Και θέλω να τα ακούσετε, κύριε Βρυσαλή. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες, και αν αυτές καλύπτονται από ικανοποιητικό αριθμό εργαζομένων, στις περιπτώσεις που κάποιες κλινικές έχουν το ίδιο αντικείμενο και βρίσκονται σε κοντινά νοσοκομεία, θα συγχωνευτούν και οι εργαζόμενοι θα μεταφερθούν σε ένα νοσοκομείο από τα δύο. Βασικό κριτήριο αριθμός χειρουργείων που πραγματοποιούνται σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα. Εάν κριθεί ότι αυτό είναι περιορισμένο, στην περίπτωση αυτή θα μπαίνει λουκέτο στη μια χειρουργική κλινική ενός νοσοκομείου και οι επεμβάσεις θα διεξάγονται στο αμέσως κοντινότερο. Η πληρότητα επίσης θα αποτελεί βασική προϋπόθεση για να συνεχίσει να λειτουργεί ένα νοσοκομείο με την ίδια μορφή. Τώρα, αν είναι απλό κατάλημα, αν είναι πεντάστερο ή όχι, αυτό δεν ξέρω. Αν είναι χαμηλή και οι νοσηλείες των ασθενών δεν ξεπερνούν το 60%, ο ενασχεδιασμός θα προβλέπει ότι η συγκεκριμένη μονάδα θα αλλάξει χαρακτήρα και θα παρέχει άλλες υπηρεσίες υγείας. Είδατε ότι δεν μπορώ να γιάσω. Όντως, κύριε Αντρουγεράκη, δεν μπορεί κανείς να γιάσει με αυτά που βλέπει, ακούει, διαβάζει και αντιλαμβάνεται. Όλα όμως έχουν ένα κοινό παρανομαστή, ότι όλα αυτές οι επιλογές και στο νερό και στην υγεία και στην παιδεία και στις εργασιακές σχέσεις έχουν τη λογική το να μειώσουν το εργατικό κόστος, να μειώσουν τις δαπάνες τις κοινωνικές, και βεβαίως όλες αυτές οι υπηρεσίες, τα κοινωνικά αγαθά δηλαδή, το νερό, η παιδεία, η υγεία, η ΔΕΗ, να είναι επιχειρηματικά κέρδη για τους λίγους και πολύ μεγάλο κόστος για τους πολλούς. Για να πιάσουμε ένα-ένα, αν θέλετε να σχολιάσουμε με το νερό, είναι ενδεικτικό ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά υλοποιεί νόμους και στο νερό και στην υγεία, που το 70% των νόμων έχουν πάρθει, έχουν των αποφάσεων, έχουν πάρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και για το νερό με την οδηγία 2000 και για τα ζητήματα της υγείας έχουν πάρθει αποφάσεις εδώ και χρόνια, και είναι ψηφισμένα και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Τα λέω αυτά γιατί πάρα πολλές φορές στις εκπομπές σας είχαμε κουβεντιάσει ότι σήμερα επιχειρείται και στο νερό και στην υγεία ουσιαστικά η λειτουργία αυτών των αγαθών να έχει ανταποδοτικό κόστος. Δηλαδή στο νερό αυτή τη στιγμή, όπως έγινε στη Θεσσαλία, επιδιώκεται ουσιαστικά να συγχωνευτούν όλες οι τοεύς του νησιού, να γίνει μια ανώνυμη εταιρεία, και βεβαίως το νερό να το αγοράζουν οι αγρότες και ο υπόλοιπος πληθυσμός του νησιού μας σε πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Θα πούμε το νερό νεράκι, και βεβαίως τα όποια σχέδια, τα όποια έργα γίνονται θα έχουν το κριτήριο του λιγότερου κόστους και του μεγαλύτερου ωφέλους.
Το ίδιο και στα νοσοκομεία. Αυτή τη στιγμή αυτά που διαβάσατε στον Αθηναϊκό τύπο είναι επιλογές που έχουν γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και χρόνια. Δηλαδή, νοσοκομεία κλείσανε στη Γαλλία πριν μια δεκαετία, γιατί δεν είχαν ένα συγκεκριμένο αριθμό γεννήσεων. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν νοσοκομεία στην Ευρώπη και το ίδιο επιδιώκεται και εδώ, το να έχουν αναπεριφερειακή ενότητα, μια ειδικότητα και αν χρειαστεί κάποια άλλη ειδικότητα να πηγαίνεις να είσαι ουσιαστικά ένας μετανάστης στον ίδιο σου τον τόπο. Τα λέω γιατί ακριβώς αυτή η πολιτική γεννάει όχι μόνο αγανάκτηση, όχι μόνο αν θέλετε οργή, αλλά την ίδια ώρα απέναντι στις δικαιολογημένες αντιδράσεις των αγροτών σε όλη την Ευρώπη που είδαμε το χειμώνα, όλων των υγειονομικών στην Ευρώπη που είδαμε όλο αυτό το διάστημα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, στη Λέσβο, αποκάλεσε τους υγειονομικούς και όσους αγωνίζονται κάφρους, τους είπε ανθρωπάκια, τους είπε ότι δεν έχουν δουλειά να κάνουν και διαμαρτύρονται, όταν την ίδια ώρα οι υγειονομικοί και στη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα δώσανε τον καλύτερο τους σε αυτό για να κρατήσουν το σύστημα υγείας όρθιο. Και τώρα τι λένε, χτυπάει καμπανάκι όλες αυτές οι επιλογές της κυβέρνησης που αν θέλετε πρέπει να πάρει το μήνυμά τους στις ευρωεκλογές για να μην εφαρμοστούν αυτές οι επιλογές, ότι στον ομό Ηρακλείου, κοιτάξτε να δείτε, δεν χρειάζεται να έχετε δύο αιματολογικές κλινικές, παραδείγματος χάρη λέω στο Ηράκλειο, να έχετε μία. Δεν χρειάζεται να έχετε δύο παθολογικές στο Ηράκλειο, να έχετε μία. Δεν χρειάζεται ουσιαστικά να έχετε 7 κέντρα υγείας στον ομό Ηρακλείου που έχουν χιλιομετρική απόσταση κοντινή, θα έχετε 3. Επειδή δεν έχετε πληρότητες, σαν τα ξενοδοχεία όπως είπατε, θα κλείσουν. Λες και τα νοσοκομεία είναι ξενοδοχεία και βεβαίως οι πληρότητες, να πούμε και με τους όρους που ήλιος ο κ. Γεωργιάδης πολύ χαίρεται να τους αναφέρει, εξαρτούνται και με το τι προσωπικό έχεις να κάνεις τις διάφορες λειτουργίες που χρειάζονται. Το πόσα χειρουργία κάνεις εξαρτάται από πόσους γιατρούς, πόσους νοσηλευτές έχεις. Το πόσους ανθρώπους εισάγεις στην μονάδα εντατικής θεραπείας, παραδείγματος χάρη, έχεις να κάνεις, με πόσα κρεβάτια κλειστά έχεις, γιατί δεν έχεις προσωπικό. Αυτά όλα βεβαίως, ή το ζήτημα της ΔΕΗ, του νερού, όπως είπα, έχουν να κάνουν με πολιτικές επιλογές που έχουν πατήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα έχουν ψηφίσει αυτά τα κόμματα και τώρα έρχονται εδώ και τα εφαρμόζουν ο ΜΕΝ από εκεί που τα άφησε ο ΔΕ. Τα απογευματινά χειρουργεία είναι ο νόμος του κυρίου Παπαδόπουλου που αν θέλετε και έχει μείνει στα χαρτιά, γιατί ακριβώς υπήρχαν αυτές οι αντιδράσεις όλα αυτά τα χρόνια, ή ο υγειονομικός χάρτης έχει μείνει στα χαρτιά και τώρα έρχονται και θέλουν να τα εφαρμόσουν καβάλα στο άλογο, γιατί έχουν πάρει το 41%. Το 41% κυρία Αντουργεράκη τελειώνει στις 9 του Ιούνιου. Στις 9 του Ιούνιου ο λαός μας, οι υγειονομικοί, οι αγρότες μας πρέπει να δώσουν ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση, ακριβώς γιατί αυτές οι επιλογές είναι που θα οδηγήσουν και τους αγρότες σε ακόμα μεγαλύτερο ξεκλείδισμα και τους ασθενείς μας να πληρώνουν ακόμα περισσότερα χρήματα για πράγματα που έχουν πληρώσει και για τα φάρμακά τους και για την υγεία τους και για τα χειρουργεία τους. Είναι πρόκληση αυτή τη στιγμή, όταν οι λίστες αναμονής αυξάνονται, η κυβέρνηση αντί να προσλάβει προσωπικό να λειτουργήσουν όλες οι χειρουργικές αίθουσες στο νησί μας, να στρέφει τον κόσμο να πληρώνει και την ίδια ώρα να βγει ο κύριος Γεωργιάδης να αποκαλεί ότι είναι μειονότητα αυτοί που αντιδρούν. Αν θέλει, ας ξαναπάει στη Λέσβο και αν θέλει ο κύριος Γεωργιάδης και η πολιτική του, ας επισκεφτεί τα νοσοκομεία της Κρήτης. Ας πάει να δει στο Ρέθινο τι γίνεται, ας πάει να δει στο Βενιζέλιο και θα δει τι αντιδράσεις θα έχει, όχι μόνο από τους υγειονομικούς, από όλο τον κρητικό λαό. Το θέμα είναι ότι η πολιτική αυτή δεν αλλάζει και ότι βλέπουμε κάθε μέρα που περνάει πραγματικά ο χώρος της υγείας, της δημόσιας υγείας, η αλήθεια είναι να συρρυκνώνεται. Νομίζω τώρα και με τις καινούργιες τις τοποθετήσεις των διοικήσεων στα νοσοκομεία μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, αρχές του Σεπτέμβρη, ή εν πάση περιπτώσει τις αλλαγές στις διοικήσεις των υγειονομικών περιφερειών, ότι η ακολουθούμενη πολιτική αυτή θα είναι και έτσι θα συνεχιστεί, κύριε Βρυσαλή.
Ακριβώς, γιατί δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα. Που το κάθε πρόσωπο έχει βέβαια τη δικιά του βαρύτητα και τη δικιά του, αν θέλετε, προσωπικότητα. Έχει να κάνει μια συγκεκριμένη πολιτική που θα ασκηθεί και ασκείται στον χώρο της υγείας. Γι' αυτό και εμείς, κυρία Δουλγεράκη, σαν σωματείο εργαζομένων, μαζί με τα άλλα σωματεία της υγείας στον νομό, την Παρασκευή 7 η ώρα θα διοργανώσουμε μια σύσκεψη και έχουμε καλέσει σωματεία, αγροτικούς συλλόγους, πολιτιστικούς συλλόγους, επιμελητήρια, επιστημονικούς φορείς, σε μια πλατεία σύσκεψη όλων των φορείων του νομού μας, όχι μόνο να εκθέσουμε τα προβλήματα, αλλά να χτυπήσουμε καμπανάκι για την κατάσταση των υγειονομικών δομών στο νομό μας. Και εννοώ όχι μόνο τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, το ΕΚΑΒ, το ΚΕΘΕΑ, όλες αυτές τις υπηρεσίες που έχουν κοινωνικά αγαθά και χαρακτηριστικά και που πρέπει να παραμείνουν έτσι δημόσια και δωρεάν, για να οργανώσουμε ένα μεγάλο πανηρακτιώτικο συλλαλητήριο στις 21 του Μάη. Και ταυτόχρονα βεβαίως να παρεύουμε στο έσχος, να το πω έσχος, κυρία Μπουργεράκη, έτσι, γιατί άλλη λέξη δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή, σε σχέση με κλινικές μοναδικές στην Κρήτη, όπως την παιδοψυχιατρική, που η κυβέρνηση όχι μόνο σφυρίζει αδιάφορα, επιδιώκει, να το πω έτσι, να την κλείσει. Επιδιώκει να την κλείσει, ή αν δεν την κλείσει, να την εκχωρήσει σε ΜΚΟ και σε ιδιώτες, αφήνοντας αυτή την κατάσταση έτσι να λειτουργεί. Δηλαδή να ανοιγοκλίνει σαν ακορντεόν ή να έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά παραδείγματα των μετακινήσεων ανθρώπων από το Πανεπιστημιακό να καλύπτουν εφημερίες ακτινολόγων στο Βενιζέλιο, και βεβαίως αυτό γίνεται συνειδητά για να σπρώξει τους εναπομείνοντες υγειονομικούς στον ιδιωτικό τομέα, ακριβώς γιατί αυτή τη στιγμή δεν είμαστε τουρίστες, δεν είμαστε μεταφερόμενοι εργαζόμενοι. Να το καταλάβει η κυβέρνηση ότι όσο ακολουθεί αυτή την πολιτική, αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι θα είμαστε στον δρόμο και βεβαίως θα κάνουμε το κάθε τι οι μαχόμενοι υγειονομικοί που βλέπουμε τον κόσμο στα μάτια και όχι στην τσέπη, να παραμείνουμε στο σύστημα υγείας και να είναι και δημόσιο και δωρεάν και να μπορεί να δίνει αυτά που πρέπει στον άνθρωπο. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος κάνει το γύρο της Ελλάδας, γιατί είναι και οι ευρωεκλογές μπροστά και είναι κάτι το οποίο λεγότανε για την Κρήτη, είτε εκείνος είτε κλιμάκιο του Υπουργείου Υγείας, ότι ενδεχόμενα να βρεθεί στην Κρήτη. Είναι κάτι που γνωρίζετε ότι θα γίνει μέσα σε αυτό το διάστημα, κύριε Βρυσαλή, ίσως? Κυρία Δουλγεράκη, κοιτάτε να δείτε, κυβερνητικά στελέχη θα κατέβουν έτσι κι αλλιώς λόγω των ευρωεκλογών. Το αν επισκεφτούν τα δημόσια νοσοκομεία και τις δομές, κοιτάτε να δείτε, δεν το γνωρίζω, αλλά γνωρίζουν εκείνοι που σχεδιάζουν αυτόν τον προγραμματισμό, ότι εδώ στην Κρήτη θα δουν, αν θέλετε, κινητοποιήσεις μεγάλες του κρητικού λαού σε όποιο κυβερνητικό κλιμάκιο τολμήσει, να το πω έτσι, με θράσος να έρθει στα νοσοκομεία για να παρουσιάσει το κυβερνητικό έργο. Τι να παρουσιάσει, κυρία Δουλγεράκη? Τις χιλιάδες λίστες αναμονής, τις χιλιάδες ανθρώπους που περιμένουν να χειρουργηθούν, τις αποφάσεις ανθρώπων που λένε ότι σήμερα δεν χειρουργούμε εδώ και πάνε να χειρουργηθούν όπου βρούνε, να αντιμετωπίσουν τους χιλιάδες υγειονομικούς με τις δεκάδες χιλιάδες ρεπό που οφείλονται, τους ανθρώπους που κοροϊδεύουν τόσα χρόνια ότι θα τους μονιμοποιήσουν και μετά από 20 μήνες βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα και υπάρχει κόσμος που είναι απ' έξω, που 3-4 χρόνια έδωσε τη μάχη του κορονοϊού, ή αν θέλετε ανθρώπους αυτή τη στιγμή που 30 χρόνια μας έχουν εκτός βαρέων και ανθυγινών. Τι να πούνε? Να πούνε τι στον κρητικό λαό και στους μαχόμενους υγειονομικούς? Εμείς λέμε να μην τολμήσουν να πατήσουν το πόδι τους στα νοσοκομεία της Κρήτης. Ωραία. Επιστροφή στο νερό σας παρακαλώ πάρα πολύ, διότι αυτά τα οποία υπόθηκαν από τη δική σας την πλευρά ήταν σοβαρά. Μιλήσατε για ένα νομοσχέδιο τερατούργημα σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση των νερών, έτσι όπως προωθείται από την πλευρά της Θεσσαλίας. Συγγνώμη, πραγματικά και από εσάς και από τον κόσμο, αλλά την ίδια στιγμή λέτε ότι κοιτάξτε, από τη μία διαχείριση των νερών, για βάλτε το και δίπλα στα έργα υποδομής για να δούμε, έχουμε νερό, αλλά αυτό το νερό πώς το αξιοποιούμε.
Βεβαίως, κοιτάξτε, εμείς όντως υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και σε υποδομές που βεβαίως δεν φταίνε ούτε οι αγρότες ούτε οι κάτοικοι των περιοχών που είναι αγροτικές, αλλά υπάρχει μια συγκεκριμένη διαχρονική πολιτική που υποβαθμίζει αυτές τις προτεραιότητες όσον έχουν να κάνουν με τα έργα υποδομής. Από την άλλη, βεβαίως, υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία που έχει ψηφιστεί από το 2000 που επί της ουσίας όλα αυτά τα έργα των υποδομών, των αδρέψεων, των ιδρέψεων, των δεξαμενών, των λιμιξαδεμών, επιχειρείται με βάση το σχέδιο που παρουσίασε ο κύριος Αβγιανάκης στη Θεσσαλία να γίνει το ίδιο και στην Κρήτη. Αυτό κατά τη γνώμη μας και αυτό τοποθετηθήκαμε σαν λαϊκή συσπήρωση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, θα έχει οδυνηρές συνέπειες στους αγρότες του νησιού μας και βεβαίως και του νομού μας. Είμαστε αντίθετοι βεβαίως στη συγχώνευση των ΔΟΕΒ. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει μια ενιαία διαχείριση. Όπως επίσης και η ΤΟΕΒ, ανεξαρτήτου κλίματος, κόμματος, χρώματος κλπ., στέλνουν επιστολές προς το αρμόδιο Υπουργείο από όλη την Κρήτη, λέγοντας ότι διαφωνούν με αυτή τη λογική. Απλά έτσι για την κουβέντα. Ναι, όχι, ναι, σωστά. Και η ΤΟΕΒ, από ό,τι γνωρίζουμε, και βεβαίως γνωρίζουμε ότι έχουν και πρόθεση να κάνουν και παρέμβαση και στο Περιφερειακό Συμβούλιο το επόμενο διάστημα, αναδεικνύοντας και από την πλευρά τους αυτά τα ζητήματα, και βεβαίως εμείς συζητάμε ότι ο εμπλουτισμός των επίγειων και υπόγειων υδροφορέων της Μεσαράς και γενικότερα του νησιού να γίνει με χρηματοδότηση από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους για την κατασκευή ακριβών έργων άρδρευσης, ίδρευσης και αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας. Γιατί ακριβώς όλο αυτό το έργο, κυρία Δουλκεράκη, θα το αναλάβει αυτή η ανώνυμη εταιρεία που επί της ουσίας θα εισπράττει φόρους από τους αγρότες, εκείνη δεν θα δίνει τίποτα στο κεντρικό κράτος, το προσωπικό των περιφερειών θα μεταφερθεί επί της ουσίας σε αυτή την ανώνυμη εταιρεία και την ίδια ώρα βεβαίως θα αυξηθεί η τιμή του νερού και για τους αγρότες και στους ανθρώπους που κατοικούν στην πόλη. Και αυτό το σχέδιο έχει να κάνει ουσιαστικά, αυτή η ψήφιση αυτού του νόμου το μάτι, έχει να κάνει και με τη συγχώνευση των ΔΕΙΑΗ. Καταλαβαίνει κανένας δηλαδή ότι αν οι Ηρακλειώτες, οι Κρητικοί λένε το νερό νεράκι τώρα, τι θα γίνει μετά όταν θα γίνει ένα πανάκριβο αγαθό που θα το πληρώνουμε 2 και 3 φορές. Και βεβαίως θα δείτε τα αποτελέσματα, ο κρητικός λαός αυτής της πολιτικής, αυτό που βιώνουν οι Κρητικοί και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, που λόγω, αν θέλετε, της μεγάλης τιμολογιακής πολιτικής που υπάρχει στο θέμα του ρεύματος, δεν μπορεί να πληρώσει, αν θέλετε, την καθημερινή λειτουργία του σε σχέση με το ρεύμα. Είναι ένα στοιχείο, γιατί ακριβώς οι παρεμβάσεις που πλέον θα γίνουν από τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους θα γίνουν και στα νερά, που είναι μια ακόμα πηγή παραγωγής ενέργειας, που ουσιαστικά η Τέρνα επιδιώκει να παρεύει και σε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό χρειάζεται να υπάρχει ετοιμότητα. Οι απαντήσεις που πήραμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο όχι μόνο δεν μας ικανοποιούν, επιδίωξε η πλειοψηφία της Περιφερειακής Αρχής να παρουσιάσει ένα κλίμα εφησυχασμού, ένα κλίμα αναμονής και προσμονής που κατά τη γνώμη μας δεν έχει καμία βάση. Είναι η επιλογή πλέον, όπως διατυπώθηκε και στο νομοσχέδιο που τώρα είναι νόμος, να περάσει διαπιερώσεις και συντήρου όλη αυτή η πολιτική των ανώνυμων εταιριών και στο κομμάτι του νερού. Και βεβαίως αυτός ο τεμαχισμός, αυτή αν θέλετε η ιδιωτικοποίηση, θα έχει σοβαρά προβλήματα και στους αγρότες που πλέον θα αγοράζουν ακόμα μεγαλύτερη τιμή, θα πληρώνουν το νερό, και τα έργα υποδομής δεν θα γίνουν με βάση τις ανάγκες των κατοίκων των περιοχών, αλλά το πόσο θα προσδώσει κέρδος στην εταιρεία που θα κάνει τις όποιες παρεμβάσεις γίνουν. Μάλιστα. Κύριε Βρυσαλή, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Εγώ, κυρία Δουλιάκη, καλή σας μέρα. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Και να θυμίσω και το κάλεσμα που έκανα στην αρχή της εκπομπής σας την Παρασκευή 7 η ώρα στο εργατικό κέντρο, να είναι όσο το δυνατόν περισσότερα σωματεία και φορείς για τα ζητήματα και της υγείας και βεβαίως χωρίς να τα βάζω σε δεύτερη μοίρα, και τα ζητήματα του νερού, όπως τα αναδείξατε και στην εκπομπή σας, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Γεια σας.